3 σημαντικά έργα στον εφοπλισμό των περιοχών της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πρώτος είναι ο μοντελικός σταθμός στην Φωτιά, ο σταθμός συντηρησμένου φυσικού αερίου CNG. Και τρίτο, το μοντελικό και ρυθμιστικό σταθμό στο Άσπρος. Μετά, στη συνέχεια της συζήτησης που κάναμε με την περιφέρεια και σύμφωνα με την κεντρική πολιτική που ανακοίνωσαν, ο ΔΕΣΠΑ μέσα από διαβουλεύσεις ένταξε και το τέταρτο έργο, το μοντελικό και ρυθμιστικό σταθμό στην περιοχή του Πετρίκα για το επαρκέστερο εφοδεσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό έγινε. Το ενημερωμένο σχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Ρυθμιστή και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις 9 του Δεκεμβρίου. Με την κατασκευή αυτού του σταθμού τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο μέσω οδών υπόλοιπων της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε το καύσιμο να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη, στην Πελοπαέρα, στην Φλόρινα και Παμίδου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης στα τέσσερα τεχνικού σχεδιασμού. Τα τέσσερα αυτά έργα έχουν ημερομηνία έλεξη στο σύστημα του Σεπτέμβριου 2022. Ο ΔΕΣΠΑ βρίσκεται συνεχώς σε επικοινωνία με όλες τις φορές ώστε να ξεκινήσουν οι πάλι διαδικασίες και να γίνει αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται. Εμείς κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι εργασίες των συντομότερων δυνατών, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά τα τέσσερα έργα. Οι πολίτες της περιφέρειάς σας χρειάζονται φυσικό αέριο για τη θέρμανση αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία πρέπει να προχωρήσει στην επόμενη μέρα με ασφάλεια αλλά και συντονισμένα βήματα όλων των μελών για να φτάσει το φυσικό αέριο στις χώρες της περιφέρειας. Ο ΔΕΣΠΑ από τη μεριά του, με την εμπειρία και την τεχνολογία που διαθέτει, αλλά και την τεχνική κατάσταση κατά τη συγκρουστικού του, προχωρά όλα τα διοικητικά και τεχνικά θέματα που αναλογούν στο τέσσερα αυτά έργα, ώστε να είναι έτοιμα στις προθεσμίες που έχουμε θέσει. Τέλος, καλούμε όλες τις υπόλοιπες ομάδες αρχές να κινηθούν γρήγορα και συντονισμένα, ξεπερνώντας τα όποια διοικητικά προβλήματα για να δώσουν τις αναγκαίες συγκρίσεις για την έγκαιρη υλοποίηση των σημαντικών αυτών έργων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.